χωρί τέλο κατασχέσει ναρκωτικών από την ΙΚΑΝ από την αρχή του χρόνου. Περισσότερα από 530 κιλά ναρκωτικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν με την κάναβη να είναι η πρώτη ουσία ζήτηση στην Κύπρο και η πρώτη ουσία κατασχέσει αστυνομία. Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε ο Αντένα, οι κατασχέσει στην κάναβη χτύπησαν κόκκινο ενώ ακολουθεί κοκαίνη. Τα τελευταία χρόνια οι κατασχέσει έχουν πολλαπλασιαστεί με το διοικητή τη ΙΚΑΝ να τονίζει πω οι αρχέ παρακολουθούν στενά την όλη κατάσταση. Η Υπηρεσία Καταπολέμηση Ναρκωτικών και Κατ' Επέκταση Αστυνομία Κύπρου παρακολουθεί την πορεία των εξελίξεων, εφαρμόζοντα την εθνική στρατηγική τη, οποία το ανώτατο συντονιστικό όργανο είναι η Αρχή Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων Κύπρου. Μέσω τη διεθνού συνεργασία αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών αλλά και άλλων φορέων, προβαίνει στι απαραίτητε δραστηριότητε με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη διαχείριση του φαινομένου. Οι απανοτές κατασχέσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον ξένων υπηρεσιών, αφού ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και αλλοδαποί. Την ίδια ώρα, πονοκέφαλο για την υπηρεσία καταπολέμηση ναρκωτικών προκαλούν και τα δρομολόγια, μέσω των οποίων φθάνουν τα βαποράκια στην Κύπρο με γεμάτες αποσκευέ του ναρκωτικά, με τρία δρομολόγια να είναι στο μικροσκόπιο. Η ανταπόκριση και η συνδρομή τη κοινωνία των πολιτών καταγράφεται ω ένα από του πιο ουσιαστικού παράγοντε, ο οποίο συνδράμει στην αποτελεσματικότητά μα. Η προσπάθεια για την προστασία των νέων μα, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον του τόπου μα, θα πρέπει να είναι συνεχή και διάκοπη. Την ίδια ώρα, οι υποθέσεις στου πρώτου 10 μήνες του έτους έφτανε στις 873 σε σύγκριση με 889 ολόκληρο το 2023, με τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί να φτάνουν τα 926 σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, από τα οποία οι 550 ήταν Κύπροι.